Όχι στην εργαλειοποίηση του προσφυγικού, λένε Αθήνα και Βίλνιους, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην Τουρκία και στις χώρες που χρησιμοποιούν τους πρόσφυγες για να πιέσουν τους γειτονές τους. These problems, as we discussed, are similar in nature to those Greece has faced for many years. They are characterized by persistent migratory flows, coupled occasionally by an orchestrated effort by a third country to exert political pressure on the European Union through migration as a tool for the projection of geopolitical power. Την ίδια ώρα, το Μουτζούρι προσπαθεί να ρίξει Τουρκία στην Ελλάδα, κατηγορώντας την ότι υπονομεύει τις προσπάθειες προσέγγισης. Yunanistan, maalesef, Mitsotakis'le Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmesinden sonra Mitsotakis bu yazın sıcak geçmeyeceğini, daha huzurlu geçeceğini değerlendiriyorum demişti. Ama ilk adımı olumsuz bir şekilde attılar. 1989 Atina mutabakatına aykırı bir şekilde 15 Haziran 15 Eylül arasında hiçbir askeri tatbikat yapılmaması gerekirken turizm sezonunda tuttular. Bunu böyle bir tatbikat adımı attılar. Buna karşı da Türkiye tabii ki Navtex ilan etti. Το ρόλο των ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή περιέγραψε ο αρχηγός ΓΕΘΑ στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης και Ασφάλειας. Και με την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αρρωγή του ΓΕΘΑ θα είναι ένα πρωτόγνωρο γεγονός το οποίο θα συνεισφέρει σε αυτό που όλοι προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, δηλαδή την εξέλιξη των εξοπλιστικών προγραμμάτων της Ελλάδος και την ενδυνάμωση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με γνώμονα τις αποτρεπτικές τους ικανότητες και που έχουν ως στόχο την ασφάλεια, την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι προετοιμασίες της επίσκεψης του Προέδρου της Τουρκίας στα γήπεδα Ερντογάν στα κατεχόμενα, ενώ η τουρκική υπηρεσία του BBC κάνει λόγο για δηλώσεις έκπληξη. Artık bu federasyon masalara da bir dur demek, çünkü artık onun defteri kapanmıştır.